Δημήτρης Απόγκης, δημοσιογράφος, διεθνολόγος και φίλος. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Λαύρο. Έχει, συγγνώμη τώρα που γελάω, αλλά βλέποντας κανείς το τι γίνεται στην Ευρώπη, τώρα είχαμε και την σύνοδο του Μονάχου για την ασφάλεια, θα την συζητήσουμε σε σχέση με την πιθανότητα εκλογής Τραμπ. Καταλαβαίνει κανείς τι ταραχή έχει πέσει, έτσι. Μεγάλη ταραχή. Και μιας και αναφέρθηκε στην διάσκεψη του Μονάχου που γίνεται κάθε χρόνο, πραγματικά εγώ τουλάχιστον όσο με αφορά θα τη χαρακτήριζα ότι μαζευτήκανε στο Μόναχο λίγο πολύ αποτυχημένοι να πούνε τον πόνο τους. Μετά από ένα χρόνο που ο πλανήτης στην κυριολεξία είναι σε ταραχή, μέτωπα υπάρχουν παντού, ξεκινώντας από κοινωνικά μέτωπα, από γεωπολιτικά μέτωπα, από οικονομικά μέτωπα. Και βέβαια ο προβληματισμός τους είναι η πιθανότητα εκλογής του Ντόναλντ Τραμπ, επανεκλογής του Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία για δεύτερη θητεία μετά τη διακοπή με την Προεδρία Biden τα τελευταία 4 χρόνια, γιατί πραγματικά δεν έχουν στρατηγική να αντιμετωπίσουν μια ριζική αλλαγή από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα τελευταία 4 χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες σε επίπεδο διεθνούς πολιτικής, είτε έχει να κάνει με τη διεθνή οικονομία, είτε έχει να κάνει με τη Μέση Ανατολή, είτε έχει να κάνει με την Ουκρανία, δεν υπάρχει κανείς πλέον σοβαρός αναλυτής που να διαφωνεί στο γεγονός ότι δεν υπάρχει στρατηγική για 4 χρόνια. Είναι μια κυβέρνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες η οποία τρέχει πίσω από τις εξελίξεις και όπου και όταν αποφασίζει να κάνει παρεμβάσεις, στην ουσία δημιουργεί πρόβλημα αντί να λύνει προβλήματα. Κάτι που δεν είχε συνηθίσει ο πλανήτης με την Αμερική και κάτι βέβαια το οποίο σίγουρα δεν έχουν συνηθίσει οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι δεν έχουν εξωτερική πολιτική, ούτε πρόκειται να αποκτήσουν ποτέ, ό,τι και να λένε. Γιατί έχουν εσωτερική, τέλος πάντων, ναι. Ναι, όλα αυτά είναι συνυφασμένα. Βλέπουμε τι γίνεται. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που μπορεί να δει κανείς είναι ότι η Ευρώπη, ακόμα και τώρα, υπό την προοπτική μιας εκλογής Τραμπ τον Νοέμβριο, φαίνεται να μην μπορεί πάλι να διαμορφώσει στρατηγική. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Δεν βλέπει, για παράδειγμα, ότι στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτή τη στιγμή το κυρίαρχο θέμα, αυτό που είναι με διαφορά μπροστά στις προτιμήσεις των Αμερικανών σε ένα σοβαρό θέμα που τους απασχολεί, είναι το μεταναστευτικό, ναι, και τα σύνορα. Ναι, ναι. Και βλέπουμε εδώ τι γίνεται στην Ευρώπη. Δηλαδή, με χρονοκαθυστέρηση, η Ευρώπη αρνείται να καταλάβει κάτι που την αφορά πολύ πιο πολύ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και να πεις ότι δεν έχει γεγονότα. Στην Ολλανδία γίνεται ό,τι και στη Σουηδία πλέον, έτσι. Στην Ολλανδία. Ό,τι γίνεται στην Σουηδία γίνεται στην Ολλανδία. Και πραγματικά βλέπεις το εξής εκεί. Για παράδειγμα, μιας και ανέφερες στην Ολλανδία με όλα αυτά που γίνανε στη Χάγη. Βλέπεις το εξής. Ενώ κάνει μια καταπληκτική εκλογική παρουσία ο Βίλντερς, λόγω του συστήματος εκεί δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Κάνουν τα δύνατα δυνατά να μην τον αφήσουν να σχηματίσει κυβέρνηση και βλέπεις ότι στην προοπτική νέων εκλογών ο Βίλντερς θα ανέβει 5 με 10 μονάδες. Δηλαδή, με αυτά που για όσους το έχουν χάσει, στην Ολλανδία είχαμε βία έντονα επεισόδια με μετανάστες οι οποίοι συγκρούονται με τις δυνάμεις της ασφαλείας κλπ. Μπήκανε μέσα σε δημαρχία, τα σπάσανε, δηλαδή είναι μια κατάσταση αφόλτη. Στη Σουηδία, τη χώρα μοντέλο επί δεκαετίες, έχει διαλυθεί το σύμπαν. Επίσης, οι αγρότες όλης της Ευρώπης είναι στον δρόμο. Εντάξει, θα κατέβουν και οι δικοί μας αύριο στην Αθήνα, αλλά τις τελευταίες μέρες, εδώ στην Ελλάδα, ζούμε σε ένα κόσμο γελικά πλασμένο, γιατί δεν παρουσιάζουν. Για παράδειγμα, ξέρει κανείς ότι εβδομάδες πλέον, ακόμα και στην Πορτογαλία, οι αγρότες είναι στον δρόμο. Δηλαδή, είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν παρακολουθούν τις εξελίξεις. Έχουμε άλλα προτεραιότητες εδώ. Βέβαια, εντάξει. Αλλά στην Αμερική υπάρχει και ένα άλλο πράγμα, το οποίο το βλέπουμε σε μικρογραφία στην Ευρώπη, αλλά μπορεί να το δούμε και πιο έντονα. Βλέπεις ένα σύστημα το οποίο κάνει τα αδύνατα δυνατά για να μην φτάσει καν ο Τραμπ στις εκλογές. Δηλαδή γίνονται ασύλληπτα πράγματα.
Και για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες πλήττονται οι θεσμοί. Αυτό που να σου πω εδώ, εδώ υπάρχει θέμα. Τώρα η Αμερική, μην θεωρώ ότι η μεγαλύτερη και είναι η μεγαλύτερη δημοκρατία. Εντάξει, η Ινδία είναι η μεγαλύτερη δημοκρατία, αλλά η μεγαλύτερη δυτική δημοκρατία, έτσι όπως αντιλαμβανόμαστε, και υποτίθεται η πιο λειτουργική, ας πούμε, με πολλά checks and balances, με πολλές δικλείδες ασφαλείας, είναι η Αμερική. Και εδώ βλέπουμε τώρα πράγματα πρωτοφανή. Πρωτοφανή. Είδα την αγόρευση, μέρος της αγόρευσης της εισαγγελέως, η οποία είναι μαύρη για τον, για τον Τραμπ, και ήταν σαν πολιτικό μανιφέστο. Εδώ, αν έβγαινε εδώ δικαστικός και έλεγε αυτά που έλεγε η συγκεκριμένη εισαγγελέα εκεί πέρα, θα γινόταν νομίζω πολιτικό θέμα. Ήταν πολιτική τοποθέτηση, δεν ήταν νομική. Η συγκεκριμένη εισαγγελέα. Γιατί για αυτούς που δεν το γνωρίζουν, οι εισαγγελίες στην Αμερική εκλέγονται μέσω εκλογών. Η κεντρική της πολιτική θέση στην πλατφόρμα που κατέβασε στις εκλογές στη Νέα Υόρκη ήταν ότι εγώ θα κυνηγήσω και θα καταδικάσω τον Τραμπ. Δηλαδή το είχε πει εξόφθαλμα. Και βλέπεις να βγαίνει μια απόφαση και καλούν τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ να πληρώσει σε μια υπόθεση αποζημίωση 345 εκατομμυρίων δολαρίων για μια υπόθεση που έχει να κάνει με επιχειρήσεις του στη Νέα Υόρκη που είχε πάρει δάνεια. Και ποιο είναι, λέει, το έγκλημα? Παραφούσκωσε την αξία των περιουσιακών στοιχείων για να πάρει δάνεια. Και πρόσεξε, στη δίκη αυτή που τον καταδικάσανε αυτός ο συγκεκριμένος δικαστής, που μόνο που τον βλέπεις φωτογραφία καταλαβαίνεις πολλά. Η συγκεκριμένη. Οι τράπεζες οι ίδιες πήγανε και είπαν το εξής. Ήρθε μαζί της σε δάνειο, του δώσαμε δάνειο με τόκο ψηλό κιόλας, επειδή ήταν μεγάλο το δάνειο, μας ξεπλήρωσε τα δάνεια, για μας είναι καλός πελάτης και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Το καταθέσανε οι τράπεζες και πάλι το καταδικάσανε. Υπάρχει πρόβλημα θεσμό πλέον χρησιμοποιεί. Έχουμε για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες κάτι που όσοι τις παρακολουθούμε και τις αγαπάμε και τις έχουμε ζήσει και τις έχουμε σπουδάσει, κάτι πρωτοφανές. Για πρώτη φορά από την ίδρυση του Αμερικανικού κράτους χρησιμοποιούνται από μια ομοσπονδιακή κυβέρνηση οι θεσμοί των Ηνωμένων Πολιτειών για πολιτικούς λόγους. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό. Και αυτό που θα οδηγήσει, Λάμπρο, θα οδηγήσει, όπως είδαμε τι έγινε με το Τέξας με τα σύνορα που αρνείται να υπακούσει στα κελεύσματα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και της Ουάσιγκτον, θα οδηγήσει τελικά σε σύραξη στο εσωτερικό της Αμερικής, αν δεν βάλουν μυαλό. Εγώ έχω πει και ορισμένοι το χαρακτήρισαν υπερβολικό. Δεν είναι όμως κάτι γνώμη μου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο λόγω αυτού του γεγονότος, αλλά γενικά, αν δει κανείς να παρατήσει τις μικρές ειδήσεις, τι γίνεται στις πολιτείες, συγκρούσεις, τα πανεπιστήμια κλπ., βρίσκεται σε ένα εμφύλιο χαμηλής έντασης. Ακριβώς. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι και σε έναν τεράστιο διχασμό και μάλιστα αυτό συνοδεύεται από τη χειρότερη παρουσία πολιτικών προσώπων στην ιστορία της Αμερικής. Το επίπεδο είναι πάρα πολύ χαμηλό. Έχεις δύο φαινόμενα. Ένα πολιτικό σύστημα, δηλαδή πολιτικό προσωπικό, το οποίο είναι βαθιά γυρασμένο, και αυτοί οι λίγοι νέοι που υπάρχουν στην πολιτική σκηνή της Αμερικής είναι ο Θεός να βάλει το χέρι του. Δηλαδή έχει ξεφύγει το πράγμα. Δεν βρίσκεις πια τα πρόσωπα που τα θυμάσαι και τα θυμάμαι το πολιτικό σκηνικό των Ηνωμένων Πολιτειών, που ακόμα και σε μεγάλες κρίσεις ήξερες ότι υπήρχαν 5-10 πρόσωπα στα οποία μπορούσαν να κουμπίσει η Αμερική και να εκφράσουν μια σοφή γνώμη να λύσουν προβλήματα. Εδώ δεν μπορούν να λύσουν τα προβλήματα τα δικά τους. Εγώ πρώτη φορά βλέπω τουλάχιστον εξώ θυμάμαι, τέτοια αδυναμία συζήτηση στο εσωτερικό και τέτοια πόλωση, τέτοια εχθρότητα, να το πω αλλιώς, στο εσωτερικό. Δεν θυμάμαι. Ναι, γιατί δεν υπάρχει πλέον, δεν υπάρχει αυτό το βάθος σε γνώσεις και σε πολιτική και σε εθνική αίσθηση για την Αμερική που υπήρχε στο παρελθόν. Και αυτό σιγά σιγά, με ίδια ακριβώς κατάσταση, έρχεται και στην Ευρώπη, η οποία αντί να βλέπει το τι γίνεται εκεί, με δεδομένο ότι έχει πιο εκρηκτικά προβλήματα που σιγοβράζουν από την Αμερική, ειδικά στο μεταναστευτικό, ειδικά στα σύνορα και σε όλα αυτά, κάνει τα ακριβώς αντίθετα. Και το χειρότερο ποιο είναι? Ότι τα κάνει με κυβερνήσεις που, αν κοιτάξει κανείς προσεκτικά τις κυβερνήσεις στην πλειοψηφία των χωρών της Ευρώπης, είναι κυβερνήσεις μειοψηφίας. Yeah. Οι οποίες έχουν πατήσει επάνω σε πολιτικά συστήματα που επιτρέπουν τέτοια πράγματα. Εδώ υπάρχουν σοβαρές χώρες της Ευρώπης που τα πρώτα κόμματα στις τελευταίες εκλογές παραμένουν αντιπολίτευση.
Γιατί έχουν γίνει ετερόκλητοι συνδυασμοί. Βλέπε Πολωνία, βλέπε Ισπανία, βλέπε άλλες σημαντικές χώρες που γίνονται τρομερά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και αυτό η αντίδραση, συγγνώμη, θα αποτυπωθεί στις ευρωεκλογές. Ωραία, ανανεώνουμε τη συζήτηση. Βάζουμε άλλο τελεία και επανερχόμαστε εντός εβδομάδας για αυτό που λες. Θα κάνουμε ένα πάνελ εδώ πέρα για αυτό το θέμα της Ευρώπης. Γιατί η κατάσταση θα εξελιχθεί πολιτικά εκρηκτικά. Και με βάση και τα δύο χρόνια της Ουκρανίας, Λάμπροβο, το οποίο για τη Δύση αποδεικνύεται βατερλό. Ναι. Μη σου πω, θα εξελιχθεί και σε υπαρξιακό. Ναι. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Τα λέμε εδώ σε εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Δημήτρης Απόκης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.